Θέλω τώρα να πάμε σε έναν εξαιρετικό κύριο στην ανάλυση, πάντα με μια ματιά εντελώς διαφορετική, έξω από αυτά που λέμε τα γνωστά, αλλά που συνήθως προκαλεί συζητήσει η ανάλυση του. Είναι ο κύριος Γιώργος Καπόπουλος, τον οποίο καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Καπόπουλο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όχι, είναι αντικειμενική πραγματικότητα μέσα στον υποκειμενισμό μου, εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να σας ρωτήσω, ένας μήνας σχεδόν είναι πια, πού νομίζετε ότι βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητη περιοχή, διότι οι πρωταγωνιστές της σύγκρουσης δεν είναι σίγουρο ότι έχουν ξεκάθαρο στο μυαλό τους τι στοχεύουν, τουλάχιστον για σήμερα, και αν είναι σε θέση να ελέγξουν τις συνέπειες των επιλογών τους. Παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες τι ακριβώς θέλουν? Να μπαλώσουν την κατάσταση, να σταματήσει η σύγκρουση, ή θα το θεωρήσουν σαν ευκαιρία να πιέσουν τους Ισραηλινούς να αποδεχτούν μια συνολική επίλυση του Παλαιστινιακού? Το Ισραήλ τι ακριβώς θέλει? Να σβήσει τη Γάζα από το χάρτη ή να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με αραβικές χώρες την ασφάλειά του? Δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις. Και ειλικρινής να είναι οι απαντήσεις που θα μας έδιναν οι πρωταγωνιστές, δεν είμαστε σίγουροι αν είναι σε θέση να επιβάλλουν τις επιλογές τους. Κοιτάξτε, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η υπερδύναμη, είναι φανερό ότι πιέζει το Ισραήλ, το πιέζει με παρασκηνιακό μεν τρόπο, αλλά ουσιαστικό, και δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Είναι φανερό ότι όταν το ταξίδι του Biden στο Ισραήλ ήταν, από τη μια μεριά σας έχω ένα μήνυμα ότι δεν θα μείνετε ποτέ μόνοι, ότι είμαστε αλληλέγγυοι, από την άλλη υπάρχει ένα αλλά, για να μπορούμε να σας στηρίξουμε, θα πρέπει και εσείς να κάνετε μερικά βήματα υποχωρήσεων. Με λίγα λόγια, τα όσα διαδραματίζονται από τις 7 Οκτωβρίου και μετά, που δεν είναι κερασάκι στην τούρτα, με δραματικό τρόπο βεβαίως είναι, έχει μια συνέχεια, αλλά θεωρείτε ότι έχουν ευνηδιάσει όλους τους στρατηγιστές στις αναλύσεις που κάναν τόσα χρόνια? Κοιτάξτε, το Παλαιστινιακό ήταν ο σκελετός στο ντουλάπι. Όσο δεν λύνεται το Παλαιστινιακό, δεν υπάρχει προβλέψιμη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Από το 1970, όταν πρώτο ανακατεύθηκαν οι Αμερικανοί στην επίλυση της Αραβο-Ισραηλινής διένεξης, τότε σταματώντας τον πόλεμο φθοράς Αιγύπτου-Ισραήλ με γραμμή αντιπαράθεση στη διόρυγα του Σουέζ, γιατί εκεί είχαν φτάσει οι Ισραηλινοί, στη συνέχεια με τη διπλωματία των μικρών βημάτων του Χένρι Κίσιγκερ μετά το 1973, την απεμπλοκή δηλαδή και τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης, μέχρι το 2003 που έγινε η εισβολή στο Ιράκ, επίσημη πολιτική Ηνωμένων Πολιτειών ήταν να λυθεί πλήρως το Μεσανατολικό, να λυθεί πλήρως το Παλαιστινιακό ως προϋπόθεση για σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Μετά το μοιραίο πλήγμα στους δίδυμους πύργους, κυριάρχησαν οι νεοσυντηρητικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν άλλη άποψη. Δεν είναι προτεραιότητα να λυθεί το Παλαιστινιακό. Πρώτα θα ξαναφτιάξουμε τη Μέση Ανατολή. Θα αλλάξουμε τα καθεστώτα. Θα κάνουμε τα κράτη της Μέσης Ανατολής πλουραλιστικές δημοκρατίες. Αν χρειαστεί, θα τους αλλάξουμε και τα σύνορα. Και μετά βλέπουμε τι γίνεται στο Παλαιστινιακό. Αυτή η μοιραία επιλογή έχει φτάσει στο τέλος της. Άρα στην ουσία θεωρείτε ότι είναι τα απόνορα του τέλους μιας αδιέξοδης σκληρής πολιτικής? Ναι, αυτό συμβαίνει. Αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να αναλάβουν τις ευθύνες τους ως μεγάλη και παγκόσμια δύναμη που φιλοδοξούσε μέχρι πρόσφατα να επιβάλλει στην περιοχή Pax Americana. Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες φεύγουν. Είδατε πώς φύγανε από το Αφγανιστάν, πώς φύγανε από το Ιράκ. Η μόνη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή είναι οι λίγοι ειδικοί κομμάντος που είναι στην βορειοανατολική Συρία και προστατεύουν τους Κούρδους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την παραμονή της επίθεσης της Χαμάς σε στρατιωτικούς αλλά και σε αμάχους στο Ισραήλ ήταν μια δύναμη που φαινόταν να είναι δύναμη σε αποδρομή. Επειδή είπατε κάτι εισαγωγικά που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ότι αυτή τη στιγμή είναι θολό αν υπάρχουν στρατηγικές και σε ποια κατεύθυνση από τη μια, και από την άλλη ο κάθε σχεδιασμός στο πεδίο μπορεί να ανατινάσετε, άρα εσείς δεν παίρνετε και τόσο τις μετρητής το ότι θα είναι μια ελεγχόμενη σύγκρουση εντός της Λωρίδας της Γάζας? Καταρχήν, η Λωρίδα της Γάζας σβήνεται από το χάρτη με χωμολάστιχα στις τελευταίες μέρες. Σε έναν πληθυσμό 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων, το 1 εκατομμύριο περιφέρονται
είτε στη νότια Γάζα, είτε στην έρημο του Σινά, θα περιφέρονται σε λίγο. Κοιτάξτε, όταν τελειώσει η σύγκρουση, ναι, όλα τα όσα συζητούν για διοίκηση της Γάζας για να αναλάβει η PLO την ευθύνη της διοίκησης, μπορεί να ανασκήσει επί χάρτου, διότι δεν θα υπάρχει κατοικημένη Γάζα, δεν θα υπάρχει λαός στη Γάζα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό σε μια περιοχή που ακόμα δεν έχει απορροφήσει το κύμα προσφυγιάς του 1948. Άρα στην ουσία θεωρείτε ότι αν υπάρχει ένα σχέδιο, αυτό είναι ο συστηματικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων. Δεν μιλάω για σχέδιο, μιλάω για μια πραγματικότητα, ναι, ναι, που τη ζούμε κάθε μέρα. Δηλαδή, ό,τι και να έχουν στο μυαλό τους οι Ισραηλοί, αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι το άδειασμα της Γάζας από τον πληθυσμό της. Δεν μου λέτε, κύριε Σαχίνη, αν ήσασταν Παλαιστίνιος και είχαν κάψει το σπίτι σας, είχαν κάψει το νοσοκομείο που νοσηλεύονται οι συγγενείς σας και είχατε απομακρυνθεί βία από τον τόπο που κατοικείτε, θα δεχόσασταν να επιστρέψετε σε εκεί που είναι οι στάχτες του σπιτιού σας, σύν μια δύναμη κατοχής? Άρα στην ουσία η επέμβαση έχει το σπέρμα της επόμενης μέρας, αυτό μου λέτε. Βέβαια. Μα αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα υπάρχει Γάζα. Για να υπάρχει επόμενη μέρα στη Γάζα, πρέπει να υπάρχει Γάζα. Δεν λέω προς Θεού ότι μπήκαν οι Ισραηλοί με σκοπό να αφανίσουν και να δώσουν τελική λύση στο Παλαιστινιακό με την εξόδου όλων των Παλαιστινίων. Όμως τα πράγματα πώς πάνε. Θα έχουμε 2,3 εκατομμύρια νέους πρόσφυγες, οι οποίοι θα είναι ορολογιακές βόμβες. Δεν θα έχουν να χάσουν τίποτα. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος Αριστίδης, καλημέρα στον κύριο Καπόπουλο. Μήπως αυτός στο βάθος κήπος είναι ο στρατηγικός στόχος όμως του Ισραήλ, δηλαδή να καθαρίσει τη Γάζα πλήρως, ούτως ώστε να λέξει και το θέμα των θαλάσσιων ζωνών, των αγορών και των αγωγών? Είναι. Έχουν επίγνωση του κινδύνου στο Ισραήλ. Έχουν επίγνωση του κινδύνου, αλλά είναι εγκλωβισμένοι. Είναι εγκλωβισμένοι σε μια θεώρηση που δεν αναλαμβάνουν το κόστος των υποχωρήσεων. Ο τελευταίος που έκανε μια πρόταση μετά τον Αραφάτ για συνολική επίλυση του Παλαιστινιακού από πλευράς Ισραήλ ήταν ο Ολμέρτ. Τον θυμόσαστε. Ο Εχούντ Ολμέρτ, ναι, ναι, ναι. Που πήγε φυλακή για διαφθορά στη συνέχεια. Mm-hmm. Ο Εχούντ Ολμέρτ είχε φτάσει στο σημείο να συζητά και τη δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στην οποία θα την φιλούσαν στρατεύματα και αστυνομικές δυνάμεις από χώρες των τριών θρησκειών, δηλαδή το Ισραήλ, μια χριστιανική δύναμη και μια μουσουλμανική δύναμη. Εκεί νομίζω φάνηκε ότι ήταν πολύ διστακτική όλοι να κάνουν το τελευταίο βήμα. Λέει ο Νίκος, κύριε Καπόπουλε, μα το ίδιο ακριβώς δεν συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς, γιατί δεν έχουν ακόμη την αφορμή να κάνουν ό,τι κάνουν στη Γάζα. Οι μπουλντόζες κατεδαφίζουν συνεχώς σπίτια Παλαιστινίων, επειδή απλώς συνέλαβαν να διαδηλώνουν και να πετάνε πέτρες. Υπάρχουν και χειρότερα από αυτό. Αυτό ήταν ο κανόνας τα τελευταία χρόνια της κατοχής στη Δυτική Όχθη. Τώρα υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο. Όταν σχηματίστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση Νετανιάχου μαζί με τους ακροδεξιούς, τι συνέβη στη Δυτική Όχθη? Εκτός από την αστυνομία και τον Ισραηλινό στρατό, μπήκανε ομάδες ή συμμορίες φανατικών φονταμενταλιστών Εβραίων. Επικρατούσε δηλαδή στη Δυτική Όχθη ό,τι επικρατούσε στην ελληνική Ήπεθρο μετά την συνθήκη της Βάρκιζας, που δεν ήταν μόνο ο στρατός και η αστυνομία του ανασυσταθέντος ελληνικού κράτους, αλλά οι συμμορίες των ακροδεξιών που τρομοκρατούσαν την Ήπεθρο. Αυτό συμβαίνει σήμερα στη Δυτική Όχθη. Άλλος φίλος. Κύριε Καπόπουλε, μέσα σε όλα αυτά, τη στάση της Τουρκίας και σε σχέση με εμάς και την Κύπρο, πώς τη βλέπετε? Η Τουρκία βρέθηκε μπροστά σε εξελίξεις που την ευνηδίαζαν. Τη στιγμή που φούλαρε τις μηχανές της για να εξομαλύνει τις σχέσεις με τη Δύση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως με τους συμμάχους των Αμερικανών στην περιοχή, δηλαδή εξομάλυνση σχέσεων με το Ισραήλ, εξομάλυνση σχέσεων με την Αίγυπτο και εξομάλυνση σχέσεων σε άλλο βαθμό, αναζήτηση ενός πλαισίου με την Ελλάδα, έγινε τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου που φέραν τα πάνω κάτω. Τι βρέθηκε η Τουρκία αυτή τη στιγμή να κάνει? Να είναι απομονωμένη. Να γίνονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα και να είναι απούσα η Τουρκία. Αυτό επικοινωνιακά
Δεν μπορεί να το αντέξει ο Ερντογάν. Γι' αυτό και δραματοποίησε την ρητορική του. Γι' αυτό τίναξε στον αέρα ότι η προσπάθεια συμφιλίωσης έχει κάνει με το Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο, επιδιώκοντας ένα ρόλο εγγυητή της ασφάλειας των μουσουλμάνων Παλαιστινίων στη Γάζα. Κάτι που δεν το θέλουν να το ακούσουν ούτε οι Ισραηλοί αλλά ούτε και οι Άραβες. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία ήταν ο κατακτητής μέχρι το 1918. 110 χρόνια στη μεγάλη διάρκεια της ιστορίας είναι μια στιγμή. Σωστό. Και οι μάχες των Αράβων κατά των Τούρκων. Ο Λόρες Αραβίας, πολλοί τον βλέπουν ως ταινία, αλλά δεν είναι έτσι. Δείχνει άλλα πράγματα εκεί. Μου λέει εδώ ένας φίλος, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Καπόπουλος στον Εχούντ Ολμέρ. Παρόλα αυτά, θέλω να του υπενθυμίσω και το ξέρει, λέει, ότι και ο Ολμέρ έθετε ως προϋπόθεση και έριχνε την ευθύνη στην Παλαιστινιακή Αρχή να διαλύσει τη Χαμάς και μόνο κατόπιν αυτού θα τίθεται το σχέδιό του σε εφαρμογή. Δηλαδή να οδηγηθούν οι Παλαιστίνοι σε εμφύλιο. Το βλέπει να αναβιώνει αυτό σήμερα? Πάντοτε, κοιτάξτε, είμαστε σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Έχει καταρρεύσει στην Ισραηλινή κοινωνία ο μύθος του ασφαλούς και άτρωτου εβραϊκού κράτους. Προσέξτε, αυτό έχει τεράστια σημασία. Όταν το 1948 ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, συνέρευσαν οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Καταλαβαίνετε τι ψυχολογία έχει κάποιος που επέζησε του Άουσβιτς, της Τρεμπλίνκα, του Μαουτχάουζεν και όλων αυτών των στρατοπέδων. Τι έλεγε το Ισραήλ? Ότι μόνο εδώ είστε ασφαλείς. Οπουδήποτε αλλού στον κόσμο είσαστε τα υποψήφια θύματα ενός νέου πογκρόμ. Ελάτε εδώ για να είστε ασφαλείς. Το ελάτε εδώ για να είστε ασφαλείς από τις 7 Οκτωβρίου λίγο δεν φαίνεται να είναι τόσο αξιόπιστο όσο πριν. Κατά τη γνώμη σας, πολιτικά ο Νετανιάχου καίγεται? Είναι τελειωμένος. Ναι, εάν έχει αυτή την αίσθηση, και είναι ένα ερώτημα του φίλου του Μάριου, αν έχει αυτή την αίσθηση, δεν θα το πάει μέχρι τα άκρα καθυστερώντας το «είμαι τελειωμένος»? Θα τον αφήσουν να το πάει στα άκρα. Κοιτάξτε, το 1992, μερικούς μήνες μετά την διάσκεψη ασφάλειας στη Μαδρίτη που είχαν συγκαλέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες την επαύριο του πρώτου πολέμου στο Ιράκ, στις καταιγίδες της ερήμου, μέσα στις αποφάσεις ήταν να σταματήσουν οι κατασκευές επικισμών στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Η κυβέρνηση του Σαμίρ, κυβέρνηση της δεξιάς Λικούντ, προχώρησε σε νέους επικισμούς. Βγήκε τότε ο Μπέικερ, αν τον θυμόσαστε, ο υπουργός εξωτερικών του Μπους πατέρα. Ο James ένας Baker, τεξανός, yeah, που μιλάει γαλλικά πολύ έτσι, τα πράγματα τα λέει όχι ιδιαίτερα ευγενικά. Είπε λοιπόν, δεν βγαίνει άκρη με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Σταματάμε τις επαφές. Άμα αλλάξουν μυαλά, θα με πάρουν τηλέφωνο, έχω και νυχτερινή βάρδια τηλεφωνητή στο γραφείο μου. Σε 2,5 μήνες είχε πέσει η κυβέρνηση Σαμίρ, είχαν γίνει πρόωρες εκλογές. Είχαν έρθει στην εξουσία η εργατική με το Ράμπιν. Με δύο λόγια. Το 1992 οι μόνοι υπερδύναμοι Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν την κυβέρνηση του Ισραήλ. Θέλουν ή μπορούν να το κάνουν σήμερα? Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Μεγάλο ερωτηματικό. Άρα τα ταξίδια, η διαρκή κίνηση Μπλίνκεν για σας δεν είναι άσχετη από όλο αυτό το κλίμα πιέσεων? Όχι, και για να δείτε πόσο μαέστρος είναι ώρες-ώρες ο φίλος μας ο Ερντογάν. Αν διαβάσετε τις δηλώσεις του, δεν αναφέρεται στο Ισραήλ, αναφέρεται στον Νετανιάχου. Σωστό. Οπότε κρατάει πόρτα ανοιχτή για τον επόμενο και απαξιώνει τον καμένο. Και μου λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα κύριε Καπόπουλε. Οπότε πώς σχολιάζει το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει χέρια-πόδια τον Νετανιάχου? Προφανώς είδε στη λογική μια θεώρηση των τελευταίων χρόνων, η οποία δεν άρχισε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά έχει αρχίσει και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι το Ισραήλ είναι πολύτιμο σύμμαχος της Ελλάδας στην προσπάθειά της να εξισορροπήσει την προκλητική και αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. Θυμάμαι, αμέτρητες φορές είχε έρθει επί κυβέρνηση Τσίπρα ο Νετανιάχου στην Αθήνα και το ίδιο συνέχισε να γίνεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Νομίζω είναι κάτι το οποίο δύσκολα θα το παραδέχονταν πολύ, ότι μια άτυπη σιωπηρή συνένεση ότι το Ισραήλ είναι μέρος της εγγύησης ασφαλείας Ελλάδος. Δεν λέω αν συμφωνώ ή αν θεωρώ. Όχι. Κάνετε την περιγραφή. Γιατί σηκώνει πολύ κουβέντα αν είναι μέρος της εγγύησης ασφαλείας Ελλάδας και της Κύπρου. Προφανώς. Αλλά κάνετε μία παρατήρηση. Μου λέει εδώ άλλος φίλος, ο Γιάννης. Καλημέρα στον εξαιρετικό πάντα κύριο Καπόπουλο. Είναι άσχετο το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και δει στη λωρίδα της Γάζας, που σωστά λέει ότι εξαφανίζεται, ισοπεδώνεται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο
με τα όσα έχουν συμβεί λίγο πριν στον Αγκόρνο Καραμπάχ, με τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία που έχει έρθει τούμπα εικόνα και κανείς δεν μιλάει, και τελικώς μήπως σχετίζονται με τους μεγάλους παίκτες ισχύως. Και συναφές το ερώτημα εδώ, άλλου φίλου, πριν την έναρξη λέει των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο το 22, ο Πούτιν με τον Κινέζο Γενικό Γραμματέα υπέγραψαν ένα μνημόνιο το οποίο είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ρωσικής Προεδρίας, ίσως είναι ακόμη αναρτημένο, αλλά πλέον μας έχει αφαιρεθεί πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, σε όλους εμάς τους διοικητικούς. Στο συγκεκριμένο μνημόνιο αναφέρονται αρκετές πληροφορίες προς αξιοποίηση για όποιον ενδιαφέρεται. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Εκτιμάει ότι η δυτική ανάλυση ότι πρόκειται να υπάρξει επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς, αν δεν ληφθεί πλέον ως ισότιμος παράγοντας και δρόντας η Ρωσία και η Κίνα σε όλο το παιχνίδι? Ας κάνουμε μια υπέρβαση αυτού του ερωτήματος, γιατί η υπέρβαση έχει γίνει από τα πράγματα. Δεν είμαστε σε ένα σκηνικό που από τη μια μεριά είναι η παντοκράτορα Αμερική και από την άλλη οι ανταγωνιστές της, η Κίνα και η Ρωσία, ο καθένας χώριε εκεί και οι δυο μαζί. Είμαστε στην ανάδυση ενός νέου πολυπολικού, πολυκεντρικού και γι' αυτό το λόγο απρόβλεπτου κόσμου. Η Ρωσία και η Κίνα έχουν επενδύσει σε αυτό το κύμα αλλαγής. Γι' αυτό και όλας βλέπετε την ομάδα BRICS να παίρνουν πρωτοβουλίες η Κίνα, να καλέσει και για συμμετοχή το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και τα Εμμυράτα. Κάτι που πριν από 2 χρόνια θα ήταν, πώς το λένε, πρόβλεψη επιστημονικής φαντασίας. Mm-hmm. Αλλάζει η Μέση Ανατολή, το βλέπουν οι Αμερικανοί. Τι πήγανε να κάνουν? Να διασφαλίσουν έναν άξονα Σαουδικής Αραβίας Ισραήλ για να τηρεί τις ισορροπίες στην περιοχή. Δεν τους βγήκε ούτε αυτό. Και αυτό που δεν είναι άσχετο είναι ότι η επίθεση της Χαμάς στη Γάζα προφανώς εξυπηρετεί αυτούς που αισθάνονται ότι για μια ακόμα φορά πάνε να γίνουν ρυθμίσεις στη Μέση Ανατολή ερήμην τους, δηλαδή το Ιράν. Να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι έχει πληγεί αυτή η προσέγγιση με τους δύο άξονες Σαουδικής Αραβίας ή Ισραήλ από την επίθεση Χαμάς, ή είναι μια μικρή παρένθεση, αλλά συνεχίζουν κανονικά? Εάν ολοκληρωθεί ο πόλεμος στη Γάζα με εξαφάνιση της Γάζας, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Η Σαουδική Αραβία είναι ο φύλακας των Αγίων Τόπων της Μέκκας και της Μεδίνας. Θα παρακολουθεί ως θεατής την καταστροφή ενός κομματιού του αραβικού κόσμου? Μα θα έρθει στην πόρτα της Χαμάς και η μουσουλμανική αδερφότητα να την χτυπήσει με ένα κύμα τρομοκρατικών ενεργειών. Άρα δεν είναι άσπρο μαύρο ούτε εδώ η ανάλυση, λέτε? Όχι, η Σαουδική Αραβία τον τελευταίο χρόνο είναι με τοπική σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Πάει ο Μπάιντεν πριν από ένα χρόνο, τους εκλιπαρεί να αυξήσουν την παραγωγή του πετρελαίου για να πέσει η τιμή και να πονέσει η Ρωσία. Παίρνει το αεροπλάνο να φύγει και τις επόμενες ώρες ο πρίγκιπας διάδοχος, ο γνωστός από τον τεμαχισμό του δημοσιογράφου Χασόγγι στο προξενείο της Σαουδαραβίας στην Κωνσταντινούπολη, mm-hmm, κάνει το ανάποδο. Μειώνει την παραγωγή για να αυξήσουν τις τιμές. Τα βρίσκει με το Ιράν, με μεσολάβηση της Κίνας. Μπαίνει στην ομάδα BRICS. Δεν είναι η Σαουδική Αραβία που γνωρίζαμε πια. Κύριε Καπούπουλε, συνδέονται οι εξελίξεις με τις καταστάσεις στην Ουκρανία, έστω και αντιστρόφως ανάλογα? Επιταχύνουν την απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από την ενεργό στήριξη της Ουκρανίας. Κύριε Σαχίνη, το επόμενο Αφγανιστάν, τον είπα, θα είναι η Ουκρανία. Όχι γιατί θα ιτηθούν στο πεδίο της μάχης, αλλά γιατί πήρε αυτό που θέλει η Αμερική, το πήρε στην Ουκρανία. Τι ήθελε? Την άκρη στον αέρα της στρατηγικής συνεργασίας Γερμανίας-Ρωσίας και να εγκλωβίσει όλες τις χώρες της Ευρώπης σε μια αντιρωσική συσπήρωση με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Από εκεί και ύστερα, αν ο Ζελένσκι πίστεψε στα σοβαρά ότι θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος για την ακαιρεότητα της Ουκρανίας και ερμήνευσε έτσι τη σκέψη των Αμερικάνων, είναι δικό του πρόβλημα. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα γεωπολιτικής που μου έρχεται από το φίλο το Βασίλη. Εκτιμά ο κύριος Καπόπουλος ότι πολύ σύντομα θα δούμε ένα νέο θερμό μέτωπο στη Συνική θάλασσα Ταϊβάν? Είναι ένα ατύχημα, ένα αναμονή αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η επικείμενη συνάντηση του Xi Jinping με τον Biden στο Σαν Φραντίσκο, στο περιθώριο της Συνόδου του Χορυφής των Χωρών Ασίας Ειρηνικού. Τουλάχιστον να έχουν μια αντιπαράθεση, αλλά να έχουν κάποιους κανόνες. Όπως υπήρχαν στον ψυχρό πόλεμο. Ξέρανε δηλαδή οι Σοβιετικοί και οι Αμερικανοί ότι μπορεί να κάνουν λεονταρισμού στο Βερολίνο, ότι μπορεί να κάθεται ο Κένεντι μπροστά στο τείχος και να λέει ρίχτε το τείχος,
να τα τάγκ να είναι αντιμέτωπα το ένα στο άλλο στο Charlie Checkpoint του Βερολίνου, αλλά δεν έγινε καμία παραβίαση της Γιάλτας ουσιαστικά από το 1945. Ο καθένας ασχολήθηκε με τη δική του ζώνη επιρροής. Mm. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στην Ασία σήμερα. Ο Κώστας μου λέει, κύριε Καπόπουλε, δηλαδή το Ιράν μπορεί να έχει πάθει η Τουρκία που βάζει φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο για να μην παρθούν αποφάσεις ερήμητες στην περιοχή, ή είναι κάτι διαφορετικό? Κάθε δύναμη που νιώθει ότι αποκλείεται από ένα μέρος που διακυβεύονται ζωτικά τη συμφέροντα, έτσι κάνει. Μάλιστα. Ο Πέτρος λέει, καλά τα λέει ο κύριος Καπόπουλος, εδώ και στενείς συνεργάτες των ΗΠΑ, όχι μόνο η Σαουδική Αραβία, οι Ινδίες, η Νότιος Αφρική, δεν μπορούν πια να συνεννοηθούν με το αμερικανικό κατεστημένο. Κάποιοι λένε ότι στις ΗΠΑ έχουν κόψει καπίστρι. Θέλω να κλείσουμε με το φίλο τον Νίκο. Εν τέλει, πια πού κλείνει, λέει, η άποψη του κύριου Καπόπουλου για τις προσπάθειες των ΗΠΑ αυτό το διάστημα? Είναι προς την κατεύθυνση της προστασίας του Ισραήλ ή κυρίως προσπαθούν να αποτρέψουν την εξάπλωση του πολέμου για να μην βρεθούν μπλεγμένοι σε δύο μεγάλες συγκρούσεις που θα τους έθεταν πρώτου διλήμματος να επιλέξουν ένα από τα πεδία μάχης και να εγκαταλείψουν το άλλο? Είναι σίγουρα το δεύτερο. Είναι σίγουρα το δεύτερο, γιατί η Αμερική βιάζεται του Biden. Γιατί βιάζεται, το είπαμε. Έρχεται ο Τραμπ. Εκτός απροόπτου, την 21 Ιανουαρίου του 2025, στο Λευκό Οίκο θα γίνει η παράδοση με τον Τραμπ στην εξουσία. Έναν πρόεδρο που προσέχθε, οι ποινικές του περιπλοκές μπορούν να τον οδηγήσουν να πάει φυλακή κατά τη διάρκεια της θητείας του. Είμαστε σε μια Αμερική που θυμίζει παραμονές του εμφυλίου πολέμου του 19ου αιώνα. Εκεί θα μιλάμε πλέον για ασύνταχτη αποσταθεροποίηση του πλανήτη. Αν είναι ο Τραμπ στα πράγματα, γιατί έχετε δει και όλες τις δημοσκοπήσεις και η τελευταία, το New York Times αυτό δείχνει. Αλλάζει κάτι ως προς την προσέγγιση στο Μεσανατολικό? Όλη η ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Τραμπ συμπεριλαμβανομένου, έστω και αν είναι ηλικής, θα απορροφηθεί από το εσωτερικό μέτωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα λέτε ότι εδώ είναι ό,τι κλείσει σε ένα χρόνο. Διαφορετικά θα δούμε άλλα πράγματα. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιώργος Καπόπουλος, εξαιρετική τελευταία του επισήμανση. Θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη και για το διάλογο με τους ακροατές. Καλή σας ημέρα, κύριε Καπόπουλε. Καλή σας ημέρα, κύριε. Να είστε καλά.